και να πω ότι ορισμένοι άνθρωποι δεν περιγράφουν αυτό το, πώς το λένε μερικοί, με τα reverse. Λοιπόν, εκείνος ο, έχουμε καιρό να τον ακούσουμε, ο διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο κύριος Λύκος, είναι αυτό που λένε, την πάθαμε σαν το βοσκό, έρχεται ο Λύκος, δεν το δίναμε σημασία, ο Λύκος ήρθε. Αστειεύομαι. Καλημέρα κύριε Λύκο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μα τα λέμε εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση σχεδόν. Έχουμε προειδοποιήσει από την εκπομπή για το τι μέλη γενέστε. Ναι, σας έχει ξεφύγει. Δεν ακούει βέβαια. Αυτό είναι, αλλά το θέμα είναι ότι ξεκινάς από την καθημερινότητα και τις βίαιες μεταβολές της, από τα πρατήρια υγρών καυσίμων μέχρι την ακρίβεια παντού και φτάνεις μέχρι στο να ακούς όλα αυτά, ας πούμε, με τις μηχανές, καταλαβαίνετε. Βέβαια, είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει. Εγώ τι να σας πω, έχω μείνει στα ξεχνά, ναι, συμβεδικότα στη Βουλή, όπου πραγματικά ολοκληρώνεται ο θάνατος μιας εμβληματικής βιομηχανίας για τη χώρα μας. Από εκεί θα ξεκινούσατε εσείς για τη Λάρκο και σε μια εποχή που οι σπάνιες γης και τα σπάνια ορυκτά κάνουν θράψη παγκοσμίως και ποια είναι θέμα συζήτησης, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, και παρακαλώ, αναλύσεων από τους New York Times, παρακαλώ. Πας στον Observer, πας στον Independent, πας στον Economist, όπου θέλεις πας, είναι κύριο θέμα. Εδώ είναι άλλο το θέμα. Εδώ είναι το θέμα το εξής, ότι το ξέρετε ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή καλύπτει τις ανάγκες παγκοσμίως 12% σε νικέλιο. 12%. Και την ίδια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση της έχει κάνει εμπάρκο, που σημαίνει δεν θα μπορεί να παίρνει νικέλιο, την ίδια στιγμή πάνε να κλείσουν τη Λάρκο. Όχι μάλλον να την κλείσουν, να το πω λίγο διαφορετικά για να το καταλάβει ο κόσμος. Πάνε να την πουλήσουν υπό μορφή scrap, να την κάνουν, να την καταστήσουν πρώτα κουφάρι, να μην υπάρχει εργασιακό κόστος, αφού θα μπορεί ο ειδικός διαχειριστής να απολύει κατά το δοκούν τους εργαζόμενους, όπου ο ίδιος θα καθορίζει την αποζημίωσή τους και εν συνεχεία θα τη μαριοποιήσουν όλα τις πρωτοπαραγωγικές πηγές που διαθέτει η Λάρκο. Λιμάνια, εκτάσεις, ορυχεία, τα πάντα. Τα πάντα όλα. Και προσέξτε, τι λένε, μα η Λάρκο βάζει μέσα την ελληνική οικονομία. Η Λάρκο χρωστάει 600 εκατομμύρια. Έχω λοιπόν εδώ κάποια στοιχεία που θέλω να τα πω, ότι αυτή η Λάρκο που δεν την έχουν εξυγχρονίσει εδώ και τώρα και δεν έχουν περάσει από την πυρομεταλλουργία στην υδρομεταλλουργία, που είναι παραγωγή πράσινων μετάλλων για την εξόρυξη, μάλλον για το διαχωρισμό κοβαλτίου από το σίδηρο νικέλιο παράγει η Λάρκο. Ξέρετε πόσο έχει πάει, πόσο τον βγάζει η Λάρκο. Αυτή η Λάρκο με αυτούς τους εργαζόμενους, τους πολύπαθους, 18.000 με 20.000 τόνους το χρόνο. Ξέρετε πόσο έχει φτάσει η τιμή του νικελίου. 100.000 δολάρια ο τόνος. Φανταστείτε ότι το Μάρτιο του 2022 το χρηματιστήριο μετάλλων του Λονδίνου διέκοψε τις συναλλαγές του για μία εβδομάδα για την άνευ προηγουμένου εκτείναξη της τιμής του νικελίου. Το λεγόμενο London, το LME, London Metal Exchange. Το διέκοψε. Κάντε λοιπόν ένα πολλαπλασιασμό. 18.000 επί 100.000 ευρώ τόνος. Ξέρετε πόσο είναι. Είναι 1,8 δισεκατομμύρια το έτος. Δηλαδή η Λάρκο όχι μόνο θα έκανε απόσβεση στα χρέη της, θα λειτουργούσε κανονικά, αλλά θα είχε και ενεργητικό. Θα πήγαινε σε θετική θέση. Περί αυτού πρόκειται. Περί αυτού πρόκειται. Όταν το νικέλιο το θέλουμε για ανοξείδωτο χάλιβα, μεταξύ αυτών και για εξοπλισμούς, πολεμική βιομηχανία κτλ., αλλά κυρίως για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μπαταρίες λιθίου. Το καταλαβαίνετε. Και αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω και άλλα νούμερα για να τα καταλάβουν οι τηλεθεατές και πραγματικά να φρίξουν. Πραγματικά σας μιλάω. Για πείτε, παρακαλώ. Δηλαδή είναι τρελό αυτό το πράγμα. Είναι τρελό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Είναι τρελό. Είναι τρελό, ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή, μιλάμε ότι τα επόμενα χρόνια για να γίνει αυτή η πράσινη μετάβαση θα παραχθούν 100 με 200 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουν βασικές ανάγκες σε νικέλιο και κοβάλτιο. Ακριβώς για την κατασκευή των μπαταριών ιόντων λιθίου. Από πού θα βρούμε νικέλιο, από πού θα βρούμε κοβάλτιο για όλα αυτά, μπορείτε να μου πείτε. Πώς θα γίνουν όλα αυτά, μήπως τελικά εμείς θα αναγκαστούμε αυτή την πράσινη μετάβαση να την πληρώσουμε πανάκριβα. Κατά πολλούς αυτή η πράσινη μετάβαση θα κοστίσει στη χώρα μας 117 δις μέχρι το 2030.
Δηλαδή σχεδόν πολύ λιγότερο βέβαια, αλλά σχεδόν ένα ΑΕΠ. Ποιος θα το πληρώσει αυτό? Και με ποιες πρώτες ύλες? Εδώ είναι το περίεργο της όλης κατάστασης. Με ποιες πρώτες ύλες? Τώρα. Ποιος θα το καταλαβαίνετε? Και εμείς εκείνη την ίδια χρονική στιγμή, εμείς πουλάμε την Λάρκο, η οποία παράγει, το έχω ξαναπεί βέβαια στην εκπομπή σας, έχει αξία 20 δις δολάρια, μπορεί να έχει παραγωγή υψηλού νικελίου για τα επόμενα 20 χρόνια, 20 δις δολάρια μόνο από τα κοιτάσματά της. Προμηθεύει με σιδηρονικέλιο το 6% της Ευρώπης. Εντάξει, είναι από τις 5 μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες σιδηρονικελίου στον κόσμο και το κοίτασμα που έχει είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν στον κόσμο. Δηλαδή εδώ δεν μιλάμε για 1.085 εργαζόμενες που θα απολυθούν. Εδώ μιλάμε για 11 εκατομμύρια Έλληνες των οποίων πολλούνται τα ασημικά τους. Τι να το κάνουμε εμείς που λέτε στην εκπομπή σας ότι ο τουρισμός παρουσιάζει άνοδο και, μια σειρά από τέτοιου είδους προβλέψεις. Πηγαίνετε στην Ταϊλάνδη και εκεί έχει άνοδο ο τουρισμός. Πώς ζουν οι εργάτες εκεί πέρα? Πώς ζουν οι ντόπιοι, οι ηθαγενείς, σε φαβέλες? Και τους επιτρέπουν να κάνουν μπάνιο μόνο όταν φεύγουν από τα ξενοδοχεία για να γυρίσουν στις φαβέλες τους. Με πουλμανάκια. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε? Έτσι θα ζήσει ο Έλληνας? Κύριε Λυκό, αυτό είναι το ένα πεδίο. Σας άφησα γιατί η αλήθεια είναι ότι εσείς πρώτο άνοιξατε το φάκελο της Λάρκο πανελλήνια, όταν δεν πολύ συζητιόταν. Με εξαίρεση τους αγώνες βεβαίως που κάνουν διαχρονικά οι εργαζόμενοι. Εκεί αυτό δεν θέλω να το λησμονάμε. Θέλω να σας ρωτήσω όμως ευθέως, με βάση όλα αυτά που συγκεντρώνονται, έχετε ξαναπεί ότι η ενεργειακή κρίση είναι η βάση, η υπόβαση, αν θέλετε, όλων των άλλων κρίσεων. Αλλά εδώ συσσωρεύονται διαρκώς κάθε μέρα και καινούρια. Από την κατακρήμνηση των χρηματιστηρίων και των τιμών και των δικτών μέχρι τη βαθιά ύφεση που προβλέπουν όλοι, τον πληθωρισμό και πάει λέγοντας. Τις εφοδιαστικές αλυσίδες, την κρίση στα τρόφιμα, την πείνα δηλαδή, την πείνα. Λοιπόν, πού οδηγούμαστε? Πού οδηγούμαστε? Οδηγούμαστε ότι αυτή τη στιγμή, θα σας πω ότι έχει γίνει έτσι με λίγο πιο απλά λόγια. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σαχίνη, ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Πληρώνουμε τη δυτική ματαιοδοξία. Κάποτε σας είχα μιλήσει για commodities, για trading κτλ. Ακριβώς, πληρώνουμε τη δυτική ματαιοδοξία. Μετά την πτώση του τείχους, όταν πλέον επικράτησε ο δυτικός καπιταλισμός, γρήγορα εξελίχθηκε σε αυτό που λέμε στο new liberalism, όπου τα πάντα πολλούνται. Μπορούσαν στο όνομα, τότε βγήκε και η θεωρία των παραγόγων και το CTS, όπου μπορούσε στο όνομα του κέρδους ακόμα να τζογάρουμε και οικονομίες χωρών. Δηλαδή να τζογάρουμε στην πτώχευση κάποιων χωρών και στην πείνα αυτών των λαών, στο λοιμό αυτών των λαών. Θυμηθείτε τι έγινε με την Ελλάδα μας. Αυτό δεν έγινε? Κάποιοι βγάλανε πολλά χρήματα τότε. Επιπλέον, αυτό που δεν έχουν καταλάβει οι περισσότεροι είναι το εξής, ότι ναι, όλοι είμαστε υπέρ της πράσινης μετάβασης. Ναι, όλοι είμαστε υπέρ της σωτηρίας του πλανήτη. Αν και κανείς δεν μιλάει πώς θα γίνει ο έλεγχος του υπερπληθυσμού, γιατί υπάρχουν, ξέρετε, διάφορες θεωρίες συνωμοσίας πίσω από αυτό, και βασικά πώς θα βρούμε την τροφή για να θρέψουμε αυτόν τον υπερπληθυσμό. Ήδη είμαστε 7,5 δις. Και αναμένεται να φτάσουμε το 50, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 110 δις με αυτούς τους ρυθμούς. Πώς θα τραφεί αυτός ο πληθυσμός? Οπότε τότε, αρχικώς για τη σωτηρία του πλανήτη, μπήκε η θεωρία της κλιματικής αλλαγής, υπερθέρμανση του πλανήτη κτλ. Τι έγινε όμως πίσω από αυτό? Πίσω από αυτό αναδύθηκε ουσιαστικά ένας υπέρτατος πράσινος καπιταλισμός, όπου ουσιαστικά ήρθε και η μεγαλύτερη και προωθείται ακόμα μετατόπιση κεφαλαίων στην ιστορία. Κανείς δεν ενδιαφερόταν για τα βασικά παραγωγικά αγαθά, για τον πρωτογενή τομέα, για τον αγροτικό τομέα. Δείτε τι έκανε η Ευρώπη. Η Ευρώπη γύρισε την πλάτη στον αγροτικό της τομέα, γιατί σου λέει, αφού εμείς εισάγουμε και εμένα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μόνο τεχνολογία και ουσιαστικά να παίρνουμε πρώτες ύλες από αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου εμείς να κατασκευάζουμε συσκευές και τα διάφορα και να τα πουλάμε, δεν μας ενδιαφέρει. Εκεί ακριβώς ήταν και η ιστορία της κυρίας Μέρκελ, όπου προσέδεσε την Ευρώπη τελείως από το άρμα του φυσικού αερίου της Ρωσίας. Εκεί λοιπόν τώρα βλέπουμε ότι ακόμα και οι τράπεζες
δεν δίνανε δάνεια στις λεγόμενες βρώμικες εταιρείες ή έπρεπε να τις χρεώνουν περισσότερο. Και τότε είχαμε μια μεγάλη μετατόπιση πέρα από τις πολιτικές προτεραιότητες, πέρα από τις οικονομικές πολιτικές, πέρα από τις επενδύσεις, είχαμε και μετατόπιση κεφαλαίων προς τη λεγόμενη αυτή πράσινη ανάπτυξη. Και εδώ πλέον δεν μιλάγαμε για ακτιβιστές, για περιβαλλοντιστές οι οποίοι διεκδικούσαν έναν πιο υγιή πλανήτη, έναν πιο πράσινο πλανήτη. Εδώ μιλάγαμε για επενδυτικά προϊόντα όπως μομόλογα, παράγωγα, δομημένους χρηματοπιστωτικούς τίτλους, τα οποία αυξάνονταν αλματοδός. Όλο αυτό λοιπόν μας έφτασε στο φαινόμενο αυτό που βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, ούτως ή άλλως θα σκαγε το όλο θέμα ακόμα και πριν τα lockdown. Ακριβώς γιατί οι δυτικές οικονομίες είχαν συσσωρεύσει τεράστιο χρέος. Για να μην σας πω από την άλλη ότι ενδεχομένως να τους βόλευσαν και τα lockdown και σύμφωνα με ορισμένες θεωρίες μπορεί και να μας ξανακλείσουν από το φθινόπωρο. Ακριβώς για να μπορέσουν να διαχειριστούν τη μεγάλη ζήτηση αυτή που υπάρχει και που αυξάνει συνεχώς τις τιμές. Εκεί είναι το όλο θέμα. Κύριε Λύκο, αν κατάλαβα καλά, ο δυτικός τρόπος έστειλε όλα τα ρυπογόνα να παράγονται σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία. Ακριβώς. Να στέλνουν φθηνά τα προϊόντα εδώ, μάλιστα με τις εφαρμογές. Κατά τα άλλα, εμείς να είμαστε πράσινοι, αλλά να μολύνεται όλος ο άλλος πλανήτης. Ναι, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει μόνο το operational κομμάτι. Μάλιστα. Ας μας πει κάποιος μια μπαταρία, ας πούμε. Παραγωγή άνθρακα, επειδή όλοι μιλάνε για τον άνθρακα τέλος πάντων, χρειάζεται για να δημιουργηθεί. Έτσι. Γιατί εδώ αρχίζουν μεγάλες αντιφάσεις. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα. Καλά λέει όλα αυτά, αλλά να πει ο κύριος Λύκος ότι είναι από τα κόσκινα έβοιας, τον ακούμε και τον χαιρόμαστε. Ορίστε, έχετε και φίλους εδώ πέρα. Έχω καταγωγή. Ήταν ο προπάπους μου ήταν. Ορίστε, σας τσιμπήσαν λοιπόν εδώ πέρα. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο τώρα, για να το πάμε λίγο, να το εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτό που είπατε. Το ξέρετε ότι το κόστος παραγωγής της ενέργειας στα βιομηχανικά προϊόντα έχει φτάσει στο 45%. Δηλαδή πάνω από το εργασιακό κόστος και πάνω από το κόστος των πρώτων υλιών. Πού θα πάει αυτό? Και τώρα μιλάμε για ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Φανταστείτε στην Ελλάδα όταν πουλάμε και εμβληματικές βιομηχανικές μονάδες όπως η ΛΑΡΚΟ. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Άρα θα αναγκαστούμε να προσφέρουμε μόνο υπηρεσίες εμείς ως Ελλάδα. Σας άκουγα προηγουμένως σε σχέση με την Τουρκία και τα λοιπά. Το ξέρετε όμως ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή, παρά τον Ερντογάν, δικτάτορας δεν λέω και τα λοιπά, έχει στοκάρει. Έχει στοκάρει βασικά στρατηγικά αγροτικά αποθέματα. Εμείς εδώ τι κάναμε? Εμείς απέναντίας μέχρι και το Σεπτέμβριο εξάγαμε στην Τουρκία, χωρίς να σκεφτόμαστε τι μέλη γενέστε. Εδώ είναι το όλο θέμα. Σε ό,τι αφορά τώρα το άλλο που είπατε, ναι, η Κίνα, κανείς δεν ενδιαφέρεται για... Δηλαδή μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, η οποία συμμετέχει κατά το 0,1%, 2%, το οποίο θέλω να το πάμε στο 0,01% σε ό,τι αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του Άφρικα και κανείς δεν μιλάει για την Κίνα, κανείς δεν μιλάει για την Ινδία. Πώς, αφού από εκεί πέρα έπαιρνε η Δύση φθηνά τα προϊόντα μέχρι τώρα. Γιατί θα δούμε τώρα που θα πάει με τον έλεγχο σπάνιων γεών και ενέργειας. Λέει ο φίλος ο Γιάννης, ο κύριος Γιάννης, ο οποίος έχει έρθει πρόσφατα από τις Βρυξέλλες, ελπίζω για περισσότερο καιρό, στο Ηράκλειο, από τον οικισμό Θησέα. Τρία ερωτήματα λέει προς τον καλεσμένο σας και εξαιρετικό στην ανάλυση, κύριο Λύκο. Πρώτον, έχουμε δει ποτέ στο παρελθόν ο πληθωρισμός να εξαφανίστηκε χωρίς αυτό να είναι αποτέλεσμα μιας περιοριστικής νομισματικής πολιτικής? Δεύτερον, για να μειωθεί ο πληθωρισμός δεν πρέπει η ανεργία να είναι υψηλότερη από τη διαρθρωτική ανεργία και το επιτόκιο να είναι υψηλότερο από το ουδέτερο επιτόκιο? Μήπως πρέπει λοιπόν να σταματήσουν οι κεντρικοί τραπεζίτες να αναφέρονται στο ουδέτερο επιτόκιο όταν το πραγματικό επιτόκιο της Fed και της EQT βρίσκεται στο μείον 8% που δείχνει την καταλύστευση, λέει ο κύριος Γιάννης του Κοσμάκη. Τρία. Πώς μπορεί να γίνει συμβατή καταπολέμηση του πληθωρισμού με την ενεργειακή μετάβαση? Κοιτάξτε, είναι αρκετά. Καταρχήν, είναι πολυδέδαλο το ερώτημα, γιατί αποτελείται από. Είναι και θέση ταυτόχρονα, γιατί βλέπω εδώ ότι έχει γνώση. Λοιπόν. Ερωτήματα αρκετά οικονομοτεχνικά. Το θέμα είναι εδώ πέρα ότι έχουμε πλήξει. Δηλαδή, θα κάνουμε αύξηση των επιτοκίων. Άμα κάνουμε αύξηση των επιτοκίων, για να μπορέσουμε να δαμάσουμε τον πληθωρισμό, τώρα μιλάω. Αν κάνουμε αύξηση των επιτοκίων στις τράπεζες, πράγμα που το απέφχεται ακόμα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα πάμε ουσιαστικά σε αύξηση του χρέους. Θα πάμε σε αύξηση του κόστους δανεισμού. Φανταστείτε τι σημαίνει αυτό τώρα για τα νοικοκυριά που ήδη έχουν κάποια δάνεια. Φανταστείτε τι σημαίνει για την Ελλάδα. Τι θα γίνει με τα spreads.
Δηλαδή τα spread θα φτάσουμε από το 4, πόσο είναι τώρα, 4,63 αν δεν θυμάμαι, είναι, θα φτάσουμε στο 5,5%. Οπότε εκεί καταλαβαίνετε είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να λυθεί άμεσα. Σίγουρα θα περάσουμε, θα πρέπει να ουσιαστικά να κατεβάσουμε τις οικονομίες μας προς τα κάτω. Δηλαδή να μάθουμε να καταναλώνουμε λιγότερα και να μάθουμε να ζούμε με λιγότερα. Για κάποιο χρονικό διάστημα. Κατά πολλούς αυτό θα πάρει γύρω στα 3-4 χρόνια. Το θέμα όμως είναι ότι, ειδικά για την Ελλάδα να σας πω, μιλάνε ότι έχουμε 10,2% αν δεν κάνω λάθος πληθωρισμό σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Mm-hmm. Η Ελστάτ όμως τον πληθωρισμό καθορίζεται από 13 επιμέρους κατηγορίες όπου συμμετέχουν περίπου γύρω στα 10.000 προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία συμμετέχουν ισοσταθμικά. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, μία από αυτές τις κατηγορίες είναι οι υπηρεσίες επικοινωνίας, όπου εκεί το βγάζουν αρνητικό κατά μείον 1,5%. Φανταστείτε τώρα αυτό αν ήταν στο 0, ουσιαστικά θα είχαμε ένα πληθωρισμό γύρω στο 12-13%. Υπάρχουν βέβαια και φωνές από επιφανείς οικονομολόγους που λένε ότι μαγειρεύονται τα στοιχεία, γιατί αυτό το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας. Το καταλαβαίνετε από την βενζίνη μέχρι σε όλα τα προϊόντα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ. Γιατί πλέον μιλάμε για πληθωρισμό του καλαθιού της νοικοκυράς. Του περιώνυμου καλαθιού της νοικοκυράς. Και αυτό, ξέρετε, όλο έχει να κάνει ουσιαστικά με το ΦΠΑ στα καύσιμα. Γιατί μετακυλείται σε όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία συμμετέχουν ισοσταθμικά στην εκτίμηση του πληθωρισμού σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Εδώ είναι λοιπόν το πρόβλημα το μεγαλύτερο. Εδώ είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο. Άκουσα προηγουμένως, με συγχωρείτε δηλαδή που σας διακόπτω, άκουσα προηγουμένως μια πολύ ωραία ερώτηση που έκανε ένας ακροατής στον προηγούμενο συνομιλητή. Ο οποίος τι είπε, ωραία και ξεκινάμε πόλεμο. Με ποια ενεργειακά αποθέματα, δηλαδή η Μπελαρά, καλά δεν θα τις πάρουμε ακόμα, μετά από μια δεκαετία θα έχει τελειώσει τότε. Θα έχει τελειώσει τότε αυτή η ψυχροπολεμική κατάσταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αλλά όλες αυτές οι φρεγάτες πώς θα κινούνται, με φωτοβολταϊκά ή με ανεμογεννήτριες, εν τω μεταξύ. Λέει εδώ η φίλη μου η Αργυρούλα. Άρα κύριε Λύκο, εσείς βλέπετε βαρύ φθινόπωρο και βαρύ χειμώνα? Εγώ βλέπω βαρύ φθινόπωρο και βαρύ χειμώνα έως δυσβάστακτο για τα επόμενα 3 χρόνια. Το οποίο, αν θέλετε, θα επηρεάσει και σημαντικά την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να σταθούν οι επόμενες κυβερνήσεις αν δεν κάνουν βαθιές τομές. Μπορεί να πάμε και σε συγκυβερνήσεις, αλλά αυτές, ξέρετε, θα έχουν μικρό κύκλο ζωής. Γιατί ακριβώς ο κόσμος από κάτω θα διαμαρτύρεται. Γιατί ακριβώς ο κόσμος από κάτω δεν θα έχει πρόσβαση σε βασικά αγροτικά, σε βασικά αγαθά που είχε συνηθίσει μέχρι πρότινος. Ή θα είναι πολύ ακριβά ώστε να έχει πρόσβαση σε αυτά. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν στα ράφια ή θα είναι πάρα πολύ ακριβά ώστε να μπορέσει να τα αγοράσει. Μάλιστα. Και μέσα σε όλα αυτά, ναι. Προσέξτε τώρα τι δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή εδώ είναι πραγματικά, ουσιαστικά, δεν ξέρω, θα το εκλαϊκεύσω, είναι να παίρνεις και να βαράς το κεφάλι σου στον τοίχο αυτή τη στιγμή. Την ώρα λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν έχει ενεργειακά αποθέματα, εξαρτάται πλήρως. Από την Ρωσία. Και τι πάει να κάνει? Να εξαρτηθεί πλήρως με λιγότερα αποθέματα που δεν καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες της από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με το LNG που είναι ακριβότερο κατά 3 φορές. Τι σχεδιάζουν τώρα? Μέχρι το 2030, λέει, πρέπει η παγκόσμια ικανότητα παραγωγής μπαταριών λιθίου από τις 300 γιγαβατόρες που είναι σήμερα να έχει φτάσει το 1,6 έως 3,2 τις 3,2 τεραβατόρες. Μάλιστα. Οι μπαταρίες, πώς θα γίνουν όλα αυτά? Ναι, οι μπαταρίες αυτές πώς θα γίνουν οικολογικά? Κατασκευάζονται, το ξέρει ο κόσμος πώς κατασκευάζονται? Όταν το 80% ελέγχεται από την Κίνα. Και από την Ινδία. Μάλιστα. Είναι οικολογικά. Και τα οποία έχουν περάσει σε συναλλαγές μεταξύ τους στα δικά τους νομίσματα. Μέχρι να παραχθεί η μπαταρία αυτή είναι οικολογική στα ορυχεία. Αυτό θέλω να μας πω. Βέβαια. Με παιδική εργασία. Μάλιστα. Με παιδική εργασία, βεβαίως. Με παιδική εργασία και πάρα πολλούς θανάτους. Σε πολλά ορυχεία. Τις προάλλες νομίζω σκοτώθηκαν 300 περίπου εργάτες. Λοιπόν, στα ορυχεία της Κίνας. Κύριε Λύκο, θα κλείσω διαφορετικά σήμερα. Το υπενήχθηκα και στην αρχή. Με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα, είτε του ξέφυγε η θελημένα αυτού του υπαλλήλου στην Google,
είτε είδε φως, τον βάρεσε το κεφάλι, ρε παιδί μου. Είπε κάτι, μετά από αυτό τέθηκε σε αργία. Προσέξτε, τέθηκε σε αργία για τη διαρροή. Δεν μπήκαμε στο περιεχόμενο. Η Google λέει ότι δεν γίνονται αυτά ακόμη. Εγώ έτσι το κατάλαβα. Σήμερα διαβάζω και ένα δημοσίευμα ότι είναι και ιερωμένος, λέει ο υπάλληλος. Ναι, αλλά υπάλληλος της Google ήταν ιερωμένος, ξεϊερωμένος. Δηλαδή το βρήκαμε τώρα. Πού πάμε? Που πάμε, θυμάστε που είχε αυτοκτονήσει, το βρήκανε κρεμασμένο έναν υπάλληλο τότε με τη Vodafone. Τη θυμάστε αυτή την περίπτωση? Ναι, στην Ελλάδα, τον Τζαλικίδη. Τον Τζαλικίδη, τον Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να πω νομίζω τίποτε άλλο. Αρκεί να εξετάσουμε την περίπτωση τότε και τα γεγονότα τα οποία εκτυλίσσονταν γύρω από τον θάνατό του. Βλέπετε ότι πλέον έχουμε ξεφύγει. Έχουμε ξεφύγει πια. Δηλαδή, αυτό το η λεγόμενη, να σου το πω και έτσι, ψηφιακή μετάβαση, που δεν ξέρω κατά πόσο πρόκειται περί πραγματικής ψηφιακής μετάβασης ή μέσω των ψηφιακών μέσων του ελέγχου των μαζών, του ελέγχου των λαών. Δηλαδή, αν καταλύεται μέσω από αυτό η ίδια η έννοια της δημοκρατίας, η ίδια η έννοια της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας, αν θέλετε. Γιατί εδώ είναι αυτό που είχα διαβάσει κάποτε, ότι αυτός που παίρνει τα περισσότερα likes είναι αυτός ουσιαστικά που είναι αρεστός. Μα τελικά τα likes μήπως είναι σαν να λέμε όπως αυτός που έχει πάρα πολλά χρήματα στη Μονόπολη? Εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αν υποκαταστήσουμε την ίδια την έννοια της αυτοπρόσωπης παρουσίας του κόσμου, της συμμετοχής, της κοινωνικοποίησης, της διεκδίκησης, τότε ουσιαστικά θα έχουμε παράξει, όπως έλεγε και ο Κέστλερ, γέρικα κεφάλια πάνω σε νεανικούς ώμους. Ουσιαστικά θα έχουμε δημιουργήσει πλήρως ελεγχόμενους, όχι ακριβώς πολίτες, καταναλωτές, οι οποίοι θα καταναλώνουν συγκεκριμένα προϊόντα, μιας και δεν θα υπάρχει όλη αυτή η γκάμα των προϊόντων που είχε συνηθίσει ως πρότινος στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και επιπλέον θα δημιουργήσουμε μεγαδομές. Θυμάστε τι είχε γίνει παλιότερα, όπου σε ένα πολυκατάστημα θα μπορείς να βρεις τα πάντα. Από αληθές, αν θέλετε, για την αναφυλαξία, από εμβόλια, να το πούμε και αυτό, μέχρι, αν υπάρχει μέχρι τότε, καλαμπόκι. Εκεί λοιπόν οδηγούμαστε, γιατί μέσα από αυτόν τον έλεγχο και μέσα από την τηλεεργασία, τη λεγόμενη ψηφιακή μετάβαση, θα μπορούμε να ελέγχουμε τα πάντα. Άρα αυτός που θα βρίσκεται κάπου πολύ πιο μακριά από την πόλη μας, από την χώρα μας, που θα ελέγχει αυτούς τους αριθμούς, δηλαδή εμάς, θα μπορεί να τους κατευθύνει πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει αυτό το προϊόν, πηγαίνετε στο άλλο. Δείτε τι γίνεται και στην Αφρική αυτή τη στιγμή. Ναι, βέβαια, όπου εκεί πραγματικά υπάρχει κρίση, όχι η αστεία, πραγματικά υπάρχει κρίση. Θυμάστε που σας είχα πει κάποτε το εξής ευτράπελο, ότι κάποτε πεθαίνανε παιδάκια στην Αφρική και ο δυτικός κόσμος, επειδή ακριβώς αρρωσταίνανε και παρουσίαζαν πολλές ασθένειες, δεν έφτιαχναν τις κοινωνικές δομές, καλύτερο νερό, καλύτερο αποχετευτικό σύστημα, σχολεία, τροφή, επάρκεια τροφής. Όχι, τους έδιναν εμβόλια. Λειτουργούσαν δηλαδή από στεριόρι και εμβόλια τα οποία περίσσευαν από το δυτικό κόσμο. Γιατί είχε ξεφύγει λίγο η παραγωγή, είχαν πέσει τιμές. Είναι όπως τα πορτοκάλια που θάβαμε, τα αβερίκοκα μάλλον που θάβαμε κάποτε. Και τα δίναμε εμείς στην Αφρική, τα πλασάραμε εκεί πέρα. Και μάλιστα το πουλάγαμε αυτό ως αγαθοεργία κιόλας. Λοιπόν, θα επανέρθουμε, κύριε Λύκο. Έχω υπόψη μου και θέλω έτσι, μιας και το θίξατε τώρα για το πώς διαμορφώνται οι κοινωνίες. Το Δεκέμβριο ολοκληρώνεται μια μεγάλη μελέτη πανεπιστημιακών κλινικών, που είναι μια σύμπραξη παιδιάτρων και ορθοπαιδικών. Και έχει σχέση με την υγεία των οστών. Φαίνεται ότι τα πρώτα αποτελέσματα, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν στα νέα παιδιά ότι από την πολυχρησία, προσέξτε, του κινητού και της ταμπλέτας αρχίζει και εμφανίζεται, αλλιώς θα το πω λαϊκά, στον καφά. Πιο σκυφτά, πιο καμπουριασμένα. Προσέξτε σε τι κοινωνίες πάμε σιγά σιγά. Λοιπόν. Κοκούνινγκ. Αν το θυμάστε ως έκφραση. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Και χαιρετισμούς στην όμορφη Κρήτη. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς και στην ιδιαίτερη πατρίδα σας που την ξεμασκάρωσαν σήμερα ακροατές. Λοιπόν, να είστε καλά. Την Εύβοια, την πολύ παρέμβια. Η Λάρκο πάλι έχει να κάνει με την Εύβοια. Σωστό πάλι και αυτό. Σωστό. Η Λάρκο θα συμβάλλει στην τόξη της ανεργίας στον τόπο μου. Την καλημέρα μου.